Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που ανταποκρίθηκε σε χρόνο άμεσα, κατανοώντας την ανάγκη που υπάρχει σήμερα στην πόλη μας, την ανάγκη των εργαζομένων που για μεγάλο χρονικό διάστημα, για 33 μήνες που μπαίνουμε ήδη στο 34ο, είναι απλήρωτη, και για την δράση που κάνει αυτή τη στιγμή το παιδικό σταθμός. Όλα αυτά τα θέματα συζητήθηκαν σήμερα με αντιπροσωπεία και του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Έγινε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ακούστηκαν πάρα πολλές προτάσεις από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, οι οποίες θα μεταφερθούν στο προσωπικό, στην αναζήτηση νέων πηγών εσόδων, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το σκόπελο που έχουμε αυτή τη στιγμή και οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να προσφέρουν την εργασία που προσφέρουν και να έχουν πάρει κάποια χρήματα. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ο βρεφονηπιακός σταθμός. Πόσα παιδιά φιλοξενεί? Αυτή τη στιγμή περίπου φιλοξενεί 42 παιδάκια, και λέω περίπου γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εγγραφές. Είναι περίπου πλήρης. Και από πού χρηματοδοτείτε τώρα? Μόνο από το Δήμο δίνει κάποιος χρήματα? Τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε, ο παιδικός σταθμός αυτός αν ιδρύθηκε, ενώ προέβλεπε ότι έγινε ίδρυμα, στην ουσία δεν έχει αυτοτελείς πόρους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα χρηματοδοτούταν από τα κρατικά λαχεία, από τα διάθετα κονδύλια της πρώην νομαρχίας και από το Δήμο. Τώρα βεβαίως με τη μνημονιακή πολιτική έχουν όλα αυτά αλλάξει και γι' αυτό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αυτό που σας ανέφερα. Και στην ανάγκη λοιπόν να αναζητήσουμε νέες πηγές εσόδων, κάναμε αυτή την έκκληση στον κύριο Γιανακούρα, γιατί έπρεπε να δώσει χρήματα άμεσα προκειμένου να πετύχουμε να πάρουμε ασφαλιστική ρύθμιση για να συνεχίσει να κάνουμε τη ρύθμιση του ΙΚΑ σε 72 δόσεις, γιατί οφείλονται πάρα πολλά χρήματα στο ΙΚΑ και πρέπει να γίνει η ρύθμιση. Διαφορετικά το Ίδρυμα θα κλείσει την άλλη μέρα. Έτσι λοιπόν μας ενημέρωσε ο κύριος Αντιπεριφέρειας ότι είχε ήδη προλάβει και είχε εκταμιεύσει 75.000 ευρώ και κινείται η περιφέρεια άμεσα ώστε να προλάβουμε τη ρύθμιση. Και νομίζω ότι με τη νέα συνάντηση που θα γίνει με τους εργαζόμενους θα δώσουμε και μια προοπτική να συνεχίσει το Ίδρυμα να λειτουργεί. Είχα την επίσκεψη σήμερα στο γραφείο μου του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, την προσωπία του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης. Το θέμα ήταν το Μεσυνότιο. Ένα ίδρυμα το οποίο υπάρχει στην πόλη μας, το οποίο προσφέρει αλλά έχει και πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικά προβλήματα. Και γι' αυτό λοιπόν συζητήσαμε και ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε το ίδρυμα αυτό να συνεχίσει να λειτουργεί και να γίνει και πιο αποδοτικό. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και η προϊσταμένη κυρία Πουλοπούλου των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς επίσης και η κυρία Κοσμοπούλου που είναι διευθύντρια του Ιδρύματος. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Ήδη θα πάρουμε μια πρωτοβουλία να απευθύνουμε στο Υπουργείο, μήπως το Υπουργείο μπορέσει να βοηθήσει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Από εκεί και πέρα όμως κάναμε συζητήσεις και ανταλλάξαμε απόψεις εάν μπορούμε να αυξήσουμε τις δράσεις του Ιδρύματος ώστε να έχει και άλλα έσοδα το Ίδρυμα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τις οικονομικές. Γιατί το Ίδρυμα αυτό πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί όπως είπα προσφέρει στην πόλη. Μπορείτε να μας πείτε έτσι προς ποια κατεύθυνση κινείστε, πώς θα μπορούσε μια να... Μια σκέψη η οποία έγινε ήταν να μπορέσει το Ίδρυμα να λειτουργεί και τις απογευματινές ώρες, ώστε επειδή δεν υπάρχει άλλο σταθμό στην Τρίπολη για απογευματινές ώρες, να μπορέσει να προσελκύσει κάποιους εργαζόμενους να πηγαίνουν τα παιδιά τους εκεί το απόγευμα με κάποια εξτρά εισφορά στο Ίδρυμα. Ένα άλλο πάλι που συζητήσαμε, μήπως το Ίδρυμα αυτό προσφέρει και υπηρεσίες σε άστεγους της πόλης και να μπορέσουμε έτσι μέσα από προγράμματα που είναι για αστέγους να επιχορηγηθεί από την περιφέρεια και από το Δήμο. Και κάποιες άλλες συζητήσεις. Θα επαναληφθεί, φαντάζομαι, σύντομα νέα σύσκεψη ώστε να ρωτηθούν και οι εργαζόμενοι. Αποφασίστηκε να γίνει μια συνάντηση του Εργατικού Κέντρου με τους εργαζόμενους, να μας πούνε την άποψή τους και οι εργαζόμενοι, αν δέχονται να συμμετέχουν στις δράσεις αυτές, και από εκεί και πέρα να το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, γιατί αρμόδιο είναι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, να αποφασίσει για αυτές τις προτάσεις, οι οποίες ακούστηκαν σήμερα στην κουβέντα μας.